την ευκαιρία για τις σκέψεις αυτές θα μας τη δώσει το σημερινό Ευαγγέλιο. Πρέπει επίσης να πούμε ότι μπήκαμε στο νέο εκκλησιαστικό χρόνο από την 1η Σεπτεμβρίου, το οποίο πολλοί κόσμος δεν το ξέρει, ξέρει μόνο την κοσμική πρωτοχρονιά. Την εκκλησιαστική πρωτοχρονιά δεν τη γνωρίζει. Η Εκκλησία μας μπήκε ήδη στο νέο εκκλησιαστικό χρόνο και γι' αυτό η πρώτη εορτή, θεομητορική εορτή, είναι η γέννηση της Παναγίας μας, ενώ πριν από λίγο στο τέλος, δηλαδή του εκκλησιαστικού χρόνου, είχαμε την κοίμηση της Θεοτόκου. Βλέπετε μετά από λίγο χρονικό διάστημα, αλλά είναι άλλος ο εκκλησιαστικός χρόνος. Αρχίζει ο κύκλος των δεσποτικών και των θεομητορικών εορτών και των υπολείπων Αγίων μας, βέβαια. Και γι' αυτό έχουμε την πρώτη εορτή, τη γέννηση της Παναγίας μας, που είναι 8 του μηνός του Σεπτεμβρίου. Είπαμε ότι η σκέψη μας θα της δώσει την ευκαιρία για τη σκέψη θα της δώσει το σημερινό Ευαγγέλιο που ακούσαμε, αδελφοί μου. Και που είναι πολύ σημαντικό, γιατί μας δίνει την ευκαιρία να επεκταθούμε και λίγο σε κάποια θέματα, τα οποία πάντοτε αφορούν τις ημέρες μας. Και οι ημέρες μας είναι πονηρές. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, όπως ακούσαμε στο σημερινό Ευαγγέλιο, θέλησαν να πειράξουν τον Κύριο και του έθεσαν κάποια ερώτηση. Έξιστη, απολύσε την γυναίκα αυτού, κατά πάσαν αιτία ο άνδρας μπορεί να διώξει για οποιονδήποτε λόγο τη γυναίκα του. Να της δώσει διαζύγιο, θα λέγαμε σήμερα, να την απολύσει. Και ο Κύριος τότε αρχίζει να κάνει μια διδασκαλία από καταβολής κόσμου. Και λέει, ο Θεός λέει, άσεν και θύλη εξ αρχής έκανε τους ανθρώπους. Και ένεκεν τούτου, λέει, καταδίψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκοληθήσεται προς τη γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο η σάρκα μία. Είναι σαν να τους λέει, μπορείς να κόψεις τον εαυτό στη μέση, πώς θα γίνει ο χωρισμός αυτός, μπορείς να κόψεις τον εαυτό στη μέση. Και συνεχίζει και λέει, ώστε ουκέτη η συν δύο σάρξα, αλλά μία. Και τότε του κάνουν πάλι μία ερώτηση. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, επειδή ψάχνανε από τα λόγια του Κυρίου να πιαστούνε από κάποια κουβέντα που θα πει για να τον κατηγορήσουνε, όπως γίνεται και στις ημέρες μας, πάνε προσπαθούν κάποιοι να βρουν κάποια κουβέντα που θα πούμε ή στη ρήμη του λόγου ή που δεν την έχουμε προσέξει ή κάποιο λάθος δικό μας, για να μας κατηγορήσουνε, όχι για αυτό το λάθος, για τον αγώνα που κάνουμε. Άλλο είναι το λάθος που θα κάνουμε σαν άνθρωποι και άλλο ο αγώνας που κάνουμε, αν είναι σωστός ή λάθος. Και του λένε του Κυρίου μας λοιπόν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι ότι ο Μωυσής όμως επέτρεψε, λέει, να απολύει ο άνθρωπος τη γυναίκα του και να κάνει ένα βιβλίο, μια αναφορά θα λέγαμε, αποστασίου, να την διώξει δηλαδή. Και λέει ο Κύριος ότι αυτό το επέτρεψε ο Μωυσής για τη σκληροκαρδία σας. Δεν υπάρχει όμως αυτός ο νόμος από το Θεό, αλλά χάρη της σκληροκαρδίας της δικής σας, επειδή ήταν ο παλαιός ακόμη νόμος, δεν είμαστε στη χάρη, είμαστε στο νόμο, στη σκιά είμαστε, δεν είμαστε στο φως του ηλίου. Και γι' αυτό λέει για τη σκληροκαρδία σας επέτρεψε. Επέτρεψε λέει ο Μωυσής αυτό το πράγμα. Όταν όμως τώρα είμαστε στη χάρη του Θεού και λέει, όποιος λέει ο Κύριος απολύσει τη γυναίκα αυτού, παρεκτός λόγου πορνείας, μη επιπορνεία λέει, παρεκτός λόγου πορνείας και νυμφευθεί άλλη μηχάτε, κάνει μηχεία. Μα θα πει σήμερα κάποιος, υπογράφει το διαζύγιο ο επίσκοπος, υπογράφει την άδεια του δευτέρου γάμου ο επίσκοπος, την τελείω ιερέας, το μυστήριο τελείω ιερέας το γάμο αυτών κλπ. Είναι όλα νόμιμα, αλλά εξωτερικά είναι νόμιμα, δεν είναι νόμιμα για το Θεό. Άλλο τι λέει ο Θεός και άλλο τι λένε οι άνθρωποι. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, ούς ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος μη χωριζέτου. Μα ο επίσκοπος άνθρωπος είναι ή Θεός είναι ο επίσκοπος. Μπορεί ο επίσκοπος να παρανομεί και μάλιστα δημοσίως και εκκλησιαστικός να υπογράφει διαζύγια τη στιγμή που λέει ο Κύριος όχι. Μπορεί να πει ο επίσκοπος ναι, δηλαδή στο Χριστό, στο Άγιο Πνεύμα που ετέλεσε ένα μυστήριο. Και λέει καθαρά ο Κύριος, ούς ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος μη χωριζέτου, να μην πει ανθρώπινο χέρι να διαλύσει αυτό το ζευγάρι. Άμα θέλουν να τα διαλύσουν από μόνοι τους, έχουν την ευθύνη από μόνοι τους. Άμα παρανομήσει και ο επίσκοπος μαζί, έχει την ευθύνη και ο επίσκοπος. Και αν και ο επίσκοπος, ο οποίος παρανομεί σε αυτή την περίπτωση, δημιουργήσει την ψευδέστηση στο ζευγάρι αυτό, ότι καλά είναι τα πράγματα, να υπογράφηκε το διαζύγιο, είμαστε καλά, είμαστε νόμιμοι. Δημιουργήσει αυτή, εδώ έχουμε θέμα πλάνης τώρα, έτσι. Έχουμε θέμα πλάνης. Και η πλάνη είναι αίρεση. Έτσι, η πλάνη είναι αίρεση, κάθε πλάνη μέσα στην Εκκλησία. Δημοσίως κηρύττωμένη, αποτελεί αίρεση και ερχόμαστε στο θέμα πάλι της πίστεώς μας, από τα οποία τα θέματα της πλάνης και της αιρέσεως είναι γεμάτη
η εποχή μας είναι γεμάτη, η εκκλησία μας, η κοσμική πλέον εκκλησία, όχι η εκκλησία που έφτιαξε ο Χριστός, οι Άγιοι Απόστολοι που την πότισαν οι Άγιοι με το αίμα τους, αλλά η κοσμική εκκλησία των εσχάτων χρόνων στην οποία βρισκόμαστε, είναι γεμάτη από πλάνες και μία από τις πλάνες αυτές είναι και η αθρώα υπογραφή των διαζυγίων για οποιοδήποτε λόγο. Ενώ ο Κύριος είπε όχι, οι επίσκοποι λένε ναι. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ο επίσκοπος είναι ανώτερος από τον Χριστό. Ο Χριστός θα υποτεχθεί στον επίσκοπο. Το Άγιο Πνεύμα θα γίνει δούλο σε εμάς, θα μας υπηρετεί. Όποτε θέλουμε θα το καλούμε να μας ευλογεί τα μυστήρια και όποτε θέλουμε θα το διώχνουμε και θα πούμε εμείς τα διαλάμε τα μυστήρια. Δεν σε έχουμε Θεέ μας. Δεν σε έχουμε ανάγκη τώρα. Όταν σε ξαναχρειαστούμε για το δεύτερο γράμμο, θα σε ξαναφωνάξουμε πάλι να μας τον ευλογήσεις. Και όταν θελήσουμε εμείς πάλι να τον ξαναδιαλύσουμε, θα σε διώξουμε πάλι και θα ξαναδιαλύσουμε το γάμο. Αυτή είναι η νοοτροπία μας. Αυτά που λέει ο Θεός, να μην τα τηρούμε. Τα ίδια πράγματα δεν είναι μία εντολή, έτσι. Δεν είναι μία εντολή, αλλά τι λένε οι πατέρες, ο Άγιος Θεόδωρος του Δίτης που πολέμησε για αυτό το θέμα, πολέμησε για αυτό το θέμα και σήμερα τον έχουμε κατηγορημένο Άγιο. Είναι ο πιο επίκαιρος Άγιος. Αυτό πρέπει καθημερινά να μελετάμε και αυτό πρέπει καθημερινά να αναφέρουμε. Γιατί είναι πιο επίκαιρος Άγιος. Γιατί, τι είπε ο Άγιος Θεόδωρος? Μία εντολή ευαγγελική να αλλάξεις, να την ακυρώσεις, να την αθετήσεις, να την διαστρέψεις, ακυρώνεις και διαστρέψεις όλο το Ευαγγέλιο. Είναι οι εντολές ευαγγελικές όπως είναι η αλυσίδα που κρέμεται ο πολυέλαιος. Έναν κρίκο να βγάλεις, θα πέσει όλος ο πολυέλαιος κάτω, θα πέσει πάνω στο κεφάλι μας ο πολυέλαιος. Αυτή ήταν η διδασκαλία του Αγίου Θεοδόρου. Και επειδή στην εποχή του έβλεπε αυτό ακριβώς το πράγμα, όχι τον παράνομο γάμο ενός βασιλιά, που θέλησε, εν πάση περιπτώσει, και απειλούσε και όλος, θα επαναφέρω την οικονομαχία, αν δεν μου κάνετε το χατήρι μου κλπ. Δεν ήταν εκεί το πρόβλημα. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Ότι από αυτόν τον παράνομο γάμο που έκανε ο βασιλιάς, και ο βασιλιάς είναι το πιο δημόσιο πρόσωπο, και τον ευλόγησε η Εκκλησία, με τις ευλογίες της Εκκλησίας, πήρανε παράδειγμα καταρχάς οι άρχοντες, που θέλουν να παρανομούν πάντοτε οι άρχοντες, έτσι πάντοτε θέλουν να βρίσκουν αιτίες να παρανομούν. Και τι λέγανε? Μα, ο αυτοκράτορας έκανε τον γάμο αυτόν και τον ευλόγησε η Εκκλησία. Άρα μπορούμε και εμείς να κάνουμε το ίδιο. Και διαδόθηκε αυτό το κακό. Ταχύτατα, γράφει ο Διαγοράφος του Αγίου Θεοδόρου, ταχύτατα το κακό μεταφέρεται και διαδίδεται και επικρατεί ταχύτατα. Το καλό δεν μπορεί να επικρατήσει εύκολα. Και έτσι χώριζαν λέει, οι άντρες στις γυναίκες τους και παίρνουν άλλες και λοιπά, όλα αυτά τα πράγματα. Και αυτό ήταν αιτία αποτυχήσεως του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου. Γιατί δίδασκε αυτό το πράγμα, το οποίο είναι η διδασκαλία της Αγίας Γραφής. Οπτέσας εν ενή γέγονε πάντων ένοχος. Σε ένα σημείο λέει να πτέσεις, γιατί ο Θεός είπε και το ου φωνεύσεις και το ου μιχεύσεις και το ου κλέψεις. Ο Θεός είπε και να μην χωρίς τη γυναίκα σου. Αν εσύ τηρήσεις μια εντολή και δεν τηρήσεις μια άλλη, πάλι είσαι ένοχος του νόμου του Θεού. Είσαι ένοχος του νόμου, δεν είσαι της τάδε συγκεκριμένης εντολής. Είσαι ένοχος του νόμου του Θεού. Και όλοι μας, προσέξτε το εδώ το σημείο αυτό, όλοι μας είμαστε ένοχοι στα θέματα του Ευαγγελικού νόμου. Άνθρωποι είμαστε και κάνουμε λάθη και γι' αυτό υπάρχει μετάνοια, εξομολόγηση, αλλά είναι άλλο το πράγμα, αδελφοί μου, να κάνω ένα οποιοδήποτε λάθος, να το αναγνωρίζω, να ζητάω συγχώρεση, να προσπαθώ να φτάσω το σωστό και να μην μπορώ και να ξαναπέφτω και να ξανασηκώνουμε και να ξαναεξομολογούμε, και άλλο αυτό το κακό που να γίνει νόμος στην Εκκλησία και να μην θεωρείται πλέον κακό, αλλά να θεωρείται νόμιμο αυτό το πράγμα. Ποιος θα μετανοήσει τότε για αυτό το νόμιμο, αφού είναι νόμιμο? Κανείς δεν μετανοεί τότε. Γιατί υπάρχει νόμος, το έχει ευλογήσει η Εκκλησία, το έχει επιτρέψει η Εκκλησία, έχουν υπογράψει οι δεσποτάδες μας διαζύγια, άδειες δευτέρου και τρίτου γάμου κλπ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ υπάρχει διαστροφή του νόμου του Θεού, του Ευαγγελικού νόμου, και όλα τα δόγματα της πίστεώς μας. Όλη η Ορθόδοξη παράδοση στηρίζεται στην Αγία Γραφή. Δεν μπορεί να υπάρξει δόγμα, διδασκαλία που να την κάνουμε εμείς σήμερα και να μην έχει τις βάσεις και το στήριγμά της πάνω στην Αγία Γραφή. Και οι εντολές αυτές σήμερα που παραβαίνουν οι επίσκοποι μας δεν είναι μία, δεν είναι μόνο αυτό που λέμε του παρανόμου γάμου, έτσι που επιγράφουν τα διαζύγια, τα δεύτερα και τα τρίτα και όλα αυτά τα πράγματα, και τις άδειες για δεύτερο και τρίτο γάμο. Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι μία παράβαση, αλλά και για μία παράβαση, όπως έκανε τότε ο Άγιος Θεόδωρος του Δίτης, θα μπορούσαμε να αποτυχιστούμε, γιατί έχει γίνει νόμος στην Εκκλησία η παράβαση αυτή, δημοσίως και συνοδικός. Έτσι επιτρέπουμε λοιπόν τη διάλυση της οικογένειας, ενώ ο Θεός είπε όχι,
Απαγορεύεται. Αυτό είπε, ούς ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος μη χωριζέτο, και εμείς βάζουμε το χεράκι μας, το βέβυλο, και διαλύουμε τους γάμους και φτιάχνουμε δεύτερους και τρίτους γάμους. Έτσι. Αλλά είναι πολλές οι εντολές. Είναι οι εντολές που μιλούν για τη σχέση μας με τους αιρετικούς. Οποιοσδήποτε, λέει ο Απόστολος Παύλος, είτε σημάς ευαγγελίζεται παρό, παρελάβεται ανάθεμα έστω. Οποιαδήποτε διδασκαλία από αυτή που δεν σας παραδώσαμε εμείς οι Απόστολοι. Και να παραλάβετε, να είναι αναθεματισμένη. Και τι λένε σήμερα οι νέοι πατέρες? Για να είναι αναθεματισμένος κάποιος ή κάποια διδασκαλία πρέπει να το πει η σύνοδος. Εδώ πάλι πάει η σύνοδος πάνω από τον Απόστολο Παύλο, πάνω από τον Θεό. Γιατί ο Θεός μιλούσε δια του στόματος του Απόστολου Παύλου. Έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν μιλούσε ο Απόστολος Παύλος, το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και οι πατέρες λένε, όταν λένε το Άγιο Πνεύμα, λέει, είπε αυτό και αυτό και αυτό, ανάθεμα έστω. Δεν λέει ο Απόστολος Παύλος, το Άγιο Πνεύμα το είπε. Το Άγιο Πνεύμα είπε να μην χωρίζουμε τις οικογένειες και τα διαζύγια κλπ. Το Άγιο Πνεύμα τα είπε, έτσι. Το Άγιο Πνεύμα είπε λοιπόν οποιαδήποτε διδασκαλία αντίθετη σε αυτή την αποστολική διδασκαλία και πίστη να είναι αναθεματισμένη. Και λένε τώρα οι νέοι πατέρες, όχι. Όχι, λέει. Για να ισχύσει αυτό θα πρέπει να το πει η Σύνοδος. Η Σύνοδος λοιπόν πάει τώρα άλλη πλάνη. Άλλη πλάνη, χειρότερη, πάνω από το Άγιο Πνεύμα. Τι θα πει η Σύνοδος? Και αν η Σύνοδος πει όχι, δεν είναι αναθεματισμένο αυτό, δεν είναι αναθεματισμένο. Άμα πει, ας είπε το Άγιο Πνεύμα, ας είπε ο Άγιος Απόστολος Παύλος, ας είπε ο Χριστός ο ίδιος για τα διαζύγια και για τα αυτά. Ό,τι πει η Σύνοδος, έχει πάει η Σύνοδος πάνω από την Αγία Γραφή, πάνω από το Θεό, και ο Θεός έχει πάει κάτω από τη Σύνοδο, υποτακτικός τη Σύνοδο. Έτσι. Και αν δεν το πει η Σύνοδος αυτό, που δεν το λέει ποτέ τώρα, βέβαια για τους αιρετικούς δεν λέει ποτέ τώρα η Σύνοδος αυτά τα πράγματα, εδώ προσπαθούμε τώρα να τα φτιάξουμε με τους αιρετικούς, θα πούμε ότι είναι αναθεματισμένοι οι αιρετικοί. Και τόσες άλλες εντολές, έτσι που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ότι να μην λέμε ούτε καλημέρα σε αυτόν που δεν έχει την διδασκαλία αυτή του Χριστού, και τόσες και τόσες άλλες εντολές στη σχέση μας με τους αιρετικούς. Γιατί ο οικουμενισμός αυτό σημαίνει πλησίασμα, να πλησιάσει η αλήθεια με το ψέμα και τελικά η αλήθεια με το ψέμα να ενωθεί εις βάρος της αληθείας, να ενωθεί η αλήθεια με το ψέμα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν μας κατοχύρωσε η Αγία Γραφή. Δεν τα τηρούμε εμείς αυτά τα πράγματα και πρέπει λοιπόν να πει η Σύνοδος για να ισχύσει αυτό το πράγμα. Και για τις άλλες εντολές πρέπει να πει η Σύνοδος. Δηλαδή όταν λέει ο Κύριος μακάρι οι ελεήμονες, μακάρι καθαρή την καρδία, πρέπει να πει η Σύνοδος για να είναι μακάρι? Όχι, εκεί δεν πρέπει να πει, είναι μακάρι εκεί. Τότε αλλού δηλαδή πρέπει να πει η Σύνοδος και αλλού δεν πρέπει να πει? Και για τις εντολές που λένε, οι εντολές που λένε να κάνουν παπαγίες επισκόπους, πείθεστε τις ηγουμένες ημών και υπήκετε αυτοί γαραγρυπνούς υπέρ των ψυχών ημών, ως λόγον αποδώσοντες. Είναι αμεταχαράς και λοιπά και μη στενάζοντες και όλα αυτά τα πράγματα. Ισχύει αυτή η εντολή, για πρέπει να το πει η Σύνοδος για να ισχύσει? Ισχύει αυτή η εντολή. Όποιες εντολές μας εξυπηρετούν είναι για να κατοχυρώσουμε την εξουσία μας, τη διαβολική εξουσία, όχι την κατά Χριστόν. Γιατί ο Επίσκοπος είναι πατέρας, είναι ποιμένας, φροντίζει για τα πρόβατα να μην πλανηθούν. Δεν τα πλανάει ο ίδιος. Αυτός που τα πλανάει δεν είναι πατέρας, είναι λύκος. Και τι λένε οι νέοι πατέρες τώρα του γραφείου επί των αιρέσεων, του γραφείου επί των αιρέσεων της Μητροπόλεως Πειραιώς, τι λένε? Ότι πρέπει να το πει η Σύνοδος για να είναι κάποιος λύκος. Μα εμείς είμαστε στο στόμα του λύκου και μέχρι να το πει η Σύνοδος θα μας ροκανίζει ο λύκος. Και όταν το πει η Σύνοδος, όταν ευδοκίσει από την αφασία της Σύνοδος να το πει, τότε δηλαδή εμείς θα βγούμε από το στόμα του λύκου, θα μας έχει κατασπαράξει. Ποια λογική μπορεί να το χωρέσει αυτό, να μας αφήσει η Αγία Γραφή, οι Άγιοι Απόστολοι, οι Άγιοι Πατέρες, ολόκληρος η Ορθόδοξη Παράδοση, να μας αφήσει στο στόμα του λύκου έστω και για ένα δευτερόλεπτο? Ποια λογική? Και όμως όχι, επί δεκαετίες θα μένετε εκεί. Λέει το γραφείο επί των αιρέσεων της Μητροπόλεως Πειραιώς. Γιατί είχαμε συζητήσεις και αντιδικίες έτσι πάνω σε αυτά τα σημεία. Έτσι και λέγανε πρέπει να το πει η Σύνοδος. Η Σύνοδος έχει γίνει πάνω έτσι, από το Χριστό και από το Άγιο Πνεύμα και από την Παράδοση και από την Αγία Γραφή και όλα αυτά τα πράγματα. Πρέπει να πει να αποφασίσει η Σύνοδος για το κάθε τι. Και έτσι είμαστε μέσα στην αίρεση και στην πλάνη μέχρι να το πει η Σύνοδος. Η Σύνοδος εντωμεταξύ, η οποία είναι και αυτή μέσα στον οικουμενισμό, μέσα στην πλάνη, μέσα στην αίρεση. Και όχι μόνο δεν λέει για τους αιρετικούς κάτι, αλλά φοβάται να πει όχι σε οτιδήποτε πράγμα. Είναι τόσο φοβισμένοι οι επίσκοποι μας, χειρότεροι από τους λαγούς. Οι λαγοί θεωρούνται λιοντάρια μπροστά στους επισκόπους μας σήμερα, αδελφοί. Δυστυχώς. Οι λαγοί είναι λιοντάρια μπροστά στους επισκόπους μας σήμερα. Γιατί οι επίσκοποι, προκειμένου να μην χάσουν τον μπαστούνι τους, το θρόνο τους, τη μήτρα και όλα αυτά, ό,τι απορρέει από την εξουσία, δεν λένε πουθενά όχι ούτε στους μασόνους, ούτε στους πολιτικούς, ούτε στους Ευρωπαίους που χρηματίζονται από εκεί. Έτσι.
ούτε στους αιρετικούς, βέβαια, παπικούς προτεστάντες, ούτε στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, πουθενά δεν τολμούν να πούν όχι. Γιατί? Γιατί η εξουσία τους κινδυνεύει. Πώς μπορεί κάποιος να προστατεύσει το πίμνιο όταν φοβάται να μην χάσει το θρόνο του? Πώς μπορεί να είναι ποιμένας? Αυτοί γαραγρυπνούσοι, λέει, αγρυπνούν. Ποιος αγρυπνεί? Αγρυπνά να μην χάσουν το θρόνο τους. Για τις ψυχές. Αν αγρυπνούσαν για τις ψυχές, έπρεπε να τους κάνουμε υπακοή μέχρι θανάτου. Να ήταν αυτοί μπροστά, να πολεμούσαν για μας, εμάς θα ήταν η χαρά μας αυτή, το να κάνουμε υπακοή. Αλλά ενώ αυτοί συμβιβάζονται, ενώ αυτοί προδίδουν και έχουν την εξουσία αυτή να κυβερνούν την Εκκλησία σήμερα, κατά χάρη Θεού, είπαμε, είναι τη χάρπαστη. Είναι τη χάρπαστη οι επίσκοποι και ο Θεός τους ανέχεται για τις δικές μας αμαρτίες. Γιατί και εμείς κοιμόμαστε και μας εξυπηρετούν αυτοί οι επίσκοποι να μας κυβερνούν σήμερα, αδελφοί μου. Μας εξυπηρετούν. Γιατί μας εξυπηρετούν? Γιατί κοντά σε αυτούς που συμβιβάζονται, συμβιβαζόμαστε κι εμείς. Είναι ο εύκολος δρόμος του συμβιβασμού που καταργείται το Σταυρικό Ευαγγέλιο, καταργείται το μαρτύριο πλέον και έχουμε μια κοσμική εκκλησία χωρίς σταυρό, χωρίς μαρτύριο, χωρίς κίνδυνο και ό,τι αυτό που γίνεται στη Δύση. Ό,τι μας δυσκολεύει σήμερα που λέει η Γραφή θα το βάζουμε στην άκρη. Ό,τι είναι δύσκολο θα το βάζουμε στην άκρη και θα προβάλλουμε τι, την αγάπη. Αγάπη εδώ, αγάπη εκεί, αγάπη με τους αιρετικούς, αγάπη με τους μασόνους, αγάπη με τους πολιτικούς τους άθεους, αγάπη παντού, αγάπη. Αλήθεια, όχι αλήθεια, αγάπη. Βλέπετε ο υπερτονισμός μιας αρετής εις βάρος της αληθείας ότι είναι και αυτό πλάνη. Είναι πλάνη, μεγάλη, σοβαρή πλάνη, σοβαρή αίρεση να υπερτονιστεί η αγάπη πάνω από την αλήθεια. Γιατί η αλήθεια είναι ο Χριστός. Εγώ είμαι ο Δός και η αλήθεια και η ζωή. Είναι ο Χριστός η αλήθεια. Άμα βάλουμε στην άκρη την αλήθεια, βάζουμε στο Χριστό στην άκρη. Που λέει ένας πατέρας από τους παλαιούς πατέρες ότι είναι αλήθεια σιγών. Κρύπτη Χριστόν εν τάφο. Τον θάβεις τον Χριστό όταν σιγείς και δεν λες την αλήθεια. Τον εθάβεις τον Χριστό. Κρύπτη Χριστόν εν τάφο. Όλα αυτά λοιπόν τα πράγματα έχουμε πολλές πλάνες. Γιατί? Γιατί παραβαίνουμε εντολές βασικές της Αγίας Γραφής όπως είναι ξεκινήσαμε από την δουλή του ενός και νομίμου γάμου. Και έχουμε πολλές τέτοιες εντολές που σήμερα παραβαίνονται δημοσίως και συνοδικώς. Είμαστε λοιπόν σε δρόμο, σε οδό αιρέσεως, αδιαφορούμε για την Αγία Γραφή. Για τους ιερούς κανόνες, οι οποίοι ιεροί κανόνες τι κάνανε, κατοχυρώσανε, είναι τα κάγκελα για να μην πέσουμε στον κρεμό, κατοχυρώνουν την Αγία Γραφή, δεν είναι πάνω από την Αγία Γραφή, οι ιεροί κανόνες, κατοχυρώνουν την Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση η οποία είναι και αυτή απορρέει από την Αγία Γραφή, ό,τι γράφει η Αγία Γραφή, ό,τι λένε οι ιεροί κανόνες, λέει η Ιερά Παράδοση, όλα αυτά είναι ένα σώμα, δεν μπορεί κανείς να πει ότι κάτι ξεχωρίζει μέσα εκεί και λέει άλλα πράγματα η Αγία Γραφή, άλλα οι ιεροί κανόνες και άλλα η Ιερά Παράδοση. Όλα αυτά είναι ενσωματωμένα, ενερμονισμένα με βάση την Αγία Γραφή. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο λέμε ότι σήμερα είμαστε σε οδό αιρέσεως. Και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, αδελφοί μου, όταν είμαστε σε οδό αιρέσεως, τι λέει, να καθόμαστε στο στόμα του λύκου, λένε οι πατέρες, τι λένε. Ας μας πούν οι νέοι πατέρες, οι επίσκοποι μας, οι πνευματικοί, το Άγιο Όρος. Ας μας πούνε τι λένε οι πατέρες όταν είμαστε σε οδό αιρέσεως, όταν παραβαίνονται 1, 2, 5, 10 εντολές, 20 εντολές και παραπάνω από 20 εντολές τους έχουμε αποδείξει ότι παραβαίνονται, τι πρέπει να κάνουμε, να ανεχθούμε, να υπομένουμε, να ακολουθήσουμε το δρόμο αυτόν τον στραβό, τους επισκόπους αυτούς που κάνουν συμφωνίες εδώ, συμφωνίες εκεί, πανορθοδόξους συνόδους από την άλλη μεριά, να τα βρούμε και μεταξύ μας πρώτα έτσι, για να ξέρουμε τι θα πούμε και με τους αιρετικούς. Να ακολουθούμε πρέπει. Και άμα δεν ακολουθούμε, πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα. Λέει κάποιος, εγώ δεν ακολουθώ, αλλά θα πάω εκεί να παίρνω τα μυστήρια. Ό,τι με εξυπηρετεί θα κάνω και όπου δεν με εξυπηρετεί θα τους γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια. Μα εδώ πρέπει να κάνουμε ό,τι λέει η παράδοσή μας. Δεν μπορεί κανείς να αυτοσχεδιάζει. Είναι πλάνη και ο αυτοσχεδιασμός σε θέματα εκκλησιαστικά και ορθοδόξου παραδόσεως. Και αυτό είναι πλάνη. Πρέπει να κάνεις αυτό που θα πούνε οι πατέρες, αυτό που λέει η ιερά παράδοσή μας. Αυτό που λέει η Αγία Γραφή. Αυτά όλα πρέπει να τα κάνουμε. Τι να κάνουμε, να απομακρυνθούμε από τους λύκους. Αυτό είναι το πιο απλό πράγμα, είναι να απομακρυνθούμε από τους λύκους. Αλλά όχι όπου τους χρειάζεσαι να πηγαίνεις και να τους έχεις ανάγκη και να παίρνεις τα μυστήρια να κάνεις και να δεις. Και όπου δεν τους χρειάζεσαι, εγώ είμαι απομακρυσμένος και κάθομαι στο σπιτάκι μου και δεν πάω στην εκκλησία γιατί με εξυπηρετεί την Κυριακή να κάτσω στον καναπέ μου να πιω τον καφέ μου. Όχι έτσι. Είναι σταυρική και η αποτύχηση ακόμα είναι το Σταυρικό Ευαγγέλιο. Πρέπει να κάνεις πολύ περισσότερα πράγματα από όσα έκανες πριν όταν ήσουν στην οδό του συμβιβασμού και της προδοσίας και της αιρέσεως.
πρέπει να κάνεις πολύ περισσότερα πράγματα και να νιώθεις ότι δεν κάνεις τίποτα. Πάντοτε έτσι να νιώθουμε ότι δεν κάνουμε τίποτα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο λέω ότι το σημερινό Ευαγγέλιο, αδελφοί μου, μας έδωσε την ευκαιρία από τη μία Ευαγγελική εντολή που παραβαίνεται σήμερα και που μίλησε και έγραψε και επιστολές ο Άγιος Όντως Στουδίτης και πραγματείες για το θέμα αυτό, το, ότι το Ευαγγέλιο και στηρίχθηκε πάνω στο Μέγα Βασίλειο ο Άγιος Όντως Στουδίτης. Ότι το Ευαγγέλιο πρέπει παντού και πάντοτε να τηρείται. Και όταν δεν τηρείται δημοσίως και συνοδικώς και αθετέ, έστω και μία Ευαγγελική εντολή, είναι αίρεση και πλάνη. Είναι αίρεση από την οποία πρέπει να φεύγουμε μακριά. Οι πατέρες λένε να φεύγουμε μακριά από την αίρεση, όπως φεύγουμε από το λύκο και από το φαρμακερό φίδι. Αυτά λοιπόν είπαν οι πατέρες. Σε αυτά τα χρόνια τα δύσκολα είμαστε. Πρέπει να ξυπνήσουν οι χριστιανοί σήμερα, να ξυπνήσουν. Μην περιμένετε να ξυπνήσουμε εμείς οι πνευματικοί. Εσείς περιμένετε να ξυπνήσει το Άγιο Όρος. Και λένε, μου λένε πολλοί, το Άγιο Όρος τι κάνει, γιατί δεν μιλάει. Μην περιμένετε αυτό. Ο σώζον εαυτόν σωθήτω. Είναι μας στον καιρό αυτόν που λέμε, ο σώζον εαυτόν σωθήτω. Όποιος μπορεί να σώσει τον εαυτό του. Μην κοιτάς τι θα κάνει το Άγιο Όρος. Μπορεί να βουλιάξει το Άγιο Όρος. Και βουλιάζει από τα χρήματα, από την κοσμικότητα, από τα μηχανήματα που πάνε. Βουλιάζει το Άγιο Όρος. Βουλιάζει έτσι από την κοσμικότητα. Μπορεί να βουλιάξει και κατά άλλο τρόπο. Μην κοιτάς τι θα κάνουν οι άλλοι. Τι λένε η Αγία Γραφή. Και ποιο δρόμο θα ακολουθήσω εγώ. Ο καθένας το Ευαγγέλιο είναι προσωπικό στην εφαρμογή του για τον καθένα. Δεν θα κοιτάξει τι θα κάνει ο άλλος για να κάνεις και εσύ. Και αν είσαι μόνος σου θα ακολουθείς την αλήθεια. Δεν περιμένεις να το ακολουθεί κάποιος άλλος, να έχω παπά να κοινωνάει και να βαφτίσει το παιδί μου. Δεν λένε έτσι οι πατέρες. Ακολουθάς την αλήθεια και στον δρόμο θα σου δίνει λύσεις ο Θεός. Και εκεί που δεν θα σου δίνει λύσεις, θα στερείσαι και τα μυστήρια και οτιδήποτε άλλο χάρη του Χριστού. Και αυτό θα λογιστεί σε μαρτύριο. Θα λογιστεί κάποια στιγμή και αυτό σε μαρτύριο. Αυτή είναι η εποχή μας, αδελφοί μου. Είναι εποχή του συμβιβασμού, της προδοσίας και σε θέματα πίστεως και αιρέσεως και σε θέματα καταργήσεως του ιδίου του Ευαγγελίου. Καταργείται το Ευαγγέλιο σήμερα και εισάγεται ένα νέο Ευαγγέλιο. Ένα Ευαγγέλιο που να είναι στα μέτρα της νέας εποχής, στα μέτρα του κόσμου, στα μέτρα της Δύσεως. Αυτό το Ευαγγέλιο εισάγεται σήμερα. Γι' αυτό καταργούνται αυτές οι Ευαγγελικές εντολές, οι οποίες τις θεωρούμε αυστηρές και σκληρές σήμερα. Ότι δεν έχουν αγάπη προς όλους τους ανθρώπους και προς τους αιρετικούς, να τους βάλουμε μέσα στην Εκκλησία και να γίνει η Εκκλησία σκουπιδοντενεκές. Όπως πετάμε τα σκουπίδια μέσα στην Εκκλησία, στα θέματα της πίστης. Μπορεί οι άνθρωποι αυτοί να είναι προσωπικά καλύτεροι από εμάς, αλλά στα θέματα της πίστης, της πλάνης. Εδώ μιλάμε τώρα να έχουμε ένα δρόμο σωστό, τον οποίο θα βαδίσουμε και να είναι ανηφορικό, να είναι κατηφορικό. Όπως λέει η εγγραφή, στενή, πύλη και τεθλιμμένη οδός, έτσι. Να μην κάνουμε στην πλατεία οδό και στην ευρύχωρο οδό και στην πλατεία πύλη, έτσι. Να πάμε στον ίσιο δρόμο και στον ανηφορικό δρόμο. Αυτό θέλουμε εμείς. Και γι' αυτό πρέπει να είναι σταυρικός ο δρόμος αυτός. Το σταυρικό Ευαγγέλιο μας δεν ξέρει, όχι το συμβιβαστικό Ευαγγέλιο. Αυτά λοιπόν μας λέει σήμερα το σημερινό Ευαγγέλιο από τον γάμο αυτόν, το θέμα του γάμου και που πήγαμε και στα άλλα θέματα της πίστης που παραβαίνονται λόγω της νέας εποχής και της δικής μας, ας πούμε, ολιγορίας, γιατί και ο κόσμος φταίει. Φταίμε όλοι μας για αυτό το θέμα. Και ο λαός φταίει και πρέπει να ξυπνήσουμε και να ξέρουμε ότι κάνοντας κάποιους συμβιβασμούς υποχωρεί η χάρη του Θεού. Όσο απομακρύνεσαι και κάνει συμβιβασμούς, υποχωρεί η χάρη του Θεού. Και τι γίνεται σε αυτό το σημείο, μένουμε απροστάτευτοι. Και όταν θα χρειαστεί να έρθουν τα πιο δύσκολα χρόνια που τα περιμένουμε και θα πούμε, τότε εγώ θα αγωνιστώ. Όταν έρθει το σφράγισμα θα αγωνιστώ, δεν θα αγωνιστώ ούτε τότε. Θα τα χωνέψουμε ένα-ένα όλα, ένα-ένα μας τα δίνουν αυτά και τα χωνεύουμε και σιγά-σιγά θα χωνέψουμε και το πιο τελευταίο. Έτσι. Να ξέρετε, θα τα χωνέψουμε όλα, ένα-ένα που μας τα δίνουν, που λέμε με το κόψιμο του σαλαμιού λίγο-λίγο, θα τα χωνέψουμε και θα τα αποδεχθούμε όλα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν πρέπει να αποδεχθούμε κανένα συμβιβασμό, καμία προδοσία της πίστης, να απομακρυνθούμε από τους προδότες, που είναι πρώτοι οι επίσκοποι, να απομακρυνθούμε από τους προδότες όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να γλιτώσουμε την ψυχή μας. Δεν κοιτάμε για τίποτα άλλο. Για να γλιτώσουμε την ψυχή μας, να μην μας φάει ο λύκος και ο λύκος πλέον είναι ο ίδιος ο επίσκοπος. Οι ίδιοι οι επίσκοποι έχουν γίνει λύκοι γιατί προδίδουν στα θέματα της πίστης. Αυτά λοιπόν μας λέει το σημερινό Ευαγγέλιο και να ευχηθούμε η νέα χρονιά, η εκκλησιαστική χρονιά, να είναι ευλογημένη και αγωνιστική. Να ζητήσουμε συγχώρεση για την παλαιά χρονιά, την εκκλησιαστική χρονιά. Για τα λάθη που κάναμε, τις ολιγορίες μας, τις αμέλειες μας, για όλα να ζητήσουμε συγχώρεση από τον Θεό και να παρακαλέσουμε τον Θεό να μας δώσει πνεύμα πίστεως ομολογίας, έτσι, πνεύμα δυνάμεως, να μας δώσει ο Κύριος, γιατί αυτό πλέον έχουμε ανάγκη, να διακρίνουμε την πλάνη από την αλήθεια και να ακολουθήσουμε με όλη μας τη διάθεση τον αληθινό δρόμο του Θεού, το σταυρικό Ευαγγέλιο.
Πράγμα το οποίο, αδελφοί μου, εύχομαι να γίνει σε όλους μας. Αμήν.